Χαίρετε. Γεια σας. Ένα έκτακτο οδηγητικό βίντεο. Ένα έκτακτο οδηγητικό vlog. Είναι Δευτέρα σήμερα. Είναι 22 Μαρτίου 2021. Φαντάζομαι αυτό θα βγει αύριο. Θα βγάλω που θα το μοντάρω. Και επιστρέφω από μια εργάσιμη ημέρα στην πόλη. Κατέβηκα το πρωί στη Λευκοσία. Πήγα στο χημείο για να κάνω τις αναλύσεις που μου συναισθήσει ο γιατρός. Μετά πήγα στο γυναικολόγο για άλλες εξετάσεις, για τους παθητές, να ορίσουμε τη μαστογραφία και όλα αυτά που εμείς οι γυναίκες πρέπει να κάνουμε κάθε χρόνο. Σε μια ηλικία πάνω από τα 45 που είμαι εγώ. Και νομίζω και πάνω από τα 40 πρέπει να κάνεις μαστογραφία κάθε χρόνο. Δεν ξέρω. Ρωτήστε το γιατρό σας. Που είχα κάνει πριν 2 χρόνια και μου λέει πρέπει να κάνεις ξανά. Πήγα μετά και συνάντησα την Αναστασία της Σταύρου, τη διαιτολόγο μου, που είναι και η ασφαλίστρια μου. Μου έχει δώσει επιτέλους τα συμβόλαια των ασφαλιών που έχω κάνει. Πήρε και ο Λάζαρος τηλέφωνο και του λέω, σου συμφέρει να πεθάνω ή σου συμφέρει να ζήσω. Σας είπα ότι έχω κάνει ασφάλειες εισοδήματος σε περίπτωση που είμαι ασθενής ή από ένα ατύχημα να καλύπτομαι και ασφάλεια ζωής, οπωσδήποτε. Σε αυτή την ηλικία καλή ιδέα να βάζει και μια ασφάλεια ζωής. Έτσι όπως με βλέπω, θα τα περάσω νομίζω τα μελετά από την Τζένα μου της Σοφίας, γιατί βγήκαν οι πρώτες αναλύσεις οι γενικές από την πρωί και είναι όλα εξαιρετικά, εκτός από το σίδερο που είναι λίγο χαμηλός, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό, επειδή με φορές μισοκίσανε μια σφίτα και έχουμε μόνο μια λυσίδα αιμοσφαιρίνη στο αίμα, εμείς οι φορείς που είναι φυσιολογικό ένα χαμηλός σίδερος. Όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά. Χολυστερόλες, χολυστερίνες, όλα αυτά, πολυτερίνια, όλα αυτά σαν να είναι το σπονδυτερόλες ο γιατρός, όλα μια χαρά. Η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη 4,6, το οποίο είναι φυσιολογικό, είναι το όριο 4,6 και κάτω δεν είσαι διαφορετικός. Φυσικά εγώ έχω αυτά τα αποτελέσματα γιατί παίρνω την αισθητική μου καθημερινά με θρησκευτική βλάβεια και κάνω τη διατροφή που σας έχω εξηγήσει σε άλλα βίντεο με την ψυχοδίσταση και το διαβίτη πάλι με θρησκευτική βλάβεια. Είναι πάρα πολύ χαρούμενα αυτά τα αποτελέσματα, πολύ χαρούμενα. Περιμένουμε και τα λαμπού, τα παγκοτές και όλα τα υπόλοιπα. Μου γράψε και η μαστογραφία ο γιατρός και με το μαστού, από μια ηλικία και πάνω πρέπει να κάνω τα γραφικά. Πάπτες, όλες οι γυναίκες οι γυναίκες πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο. Και πήγα και στο ταχυδρομείο και ανανέωσα την ταχυδρομική συνδρομή στην ταχυδρομική μου φυρίδα. Οπότε νομίζω ότι την είχαν αλλάξει γιατί πήγα να πάρω από το πρωί τα γράμματα και είδα άλλα ονόματα μέσα. Τελικά ήταν παλαιοί χρήστες της ίδιας ταχυδρομικής φυρίδας που τους ήρθαν από τα γράμματα. Μετά πήγα και πήρα μια καρέκλα gamers για να κάθομαι στον υπολογιστή και κάνω ένα βίντεο, γιατί ο Λάζαρος έχει κάνει κατάσχεση αρκετών αντικειμένων από το σπίτι τους 6 μήνες που έλειπα, ένα εκ των οποίων ήταν και η καρέκλα gamer που είπε για να κάνω πιο άνετα στα βίντεο. Πήρα αυτή έχει πάνω μία μάρκα που λέγεται Kuka. Δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ την καρέκλα την πήρα γιατί είναι αναπαυτική, γιατί ήταν αυτή που ήταν με τη χαμηλότερη τιμή από τις εμπορικές πολύ κάποιες μέρες και εκεί με την βάση τιμή. Και κάθισα πάνω μου, σηκώνει το βάρος μου, λέει ότι σηκώνει 150 κιλά, άρα σηκώνει και τα δικά μου 82 κιλά. Γιατί πριν σήμερα με ζήγησε ο ιατρικό γυναικολόγο και μου λέει: Κόρη, ήσουν 98, πότε πήγε 82 κιλά. Κουνάσαι. Ο γυναικολόγο μου είναι ο με τον οποίο κλείσαμε ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο για να κάνουμε ένα βίντεο μέσω Skype. Για
δεν υπήρχε τα φάρμακα όπως τη μετφορμίνη που έχουμε τώρα εμείς σε διαβητική, που βοηθάει πάρα πολύ στη ρύθμιση της ίσουν αντίστασης και σου κόβει και την πείνα και σε βοηθάει να ρυθμίσεις το διαβητή. Και έπαθε ο καημένος εγκεφαλικό, λέει, ήταν ημιπαράλυτος για πόσο καιρό και πέθανε. Πολύ νέος. Και εμένα, επειδή η μακαρίτησα γιαγιά μου η Θέκλα, η μητέρα του πατέρα μου ήταν διαβητικιά, είχε διαγνωστεί γύρω στα 60, τότε που είχε χτυπήσει ψηλά ζάχαρα, 400, 500, 4, 5 τα λέμε στην Ελλάδα, και είχε πάθει και αυτή εγκεφαλικά, είχε πάθει και περιφερική νευροπάθεια, δηλαδή αυτές είναι ζημιές μόνιμες που παθαίνεις στο σώμα σου από το διαβήτη, και η ποιότητα ζωής της δεν ήταν καλή και έζησε και αυτή 89 χρόνια. Δηλαδή, εγώ τη θυμάμαι, από τότε που τη θυμάμαι ρε παιδί μου, από τα 65 της πότε την ήξερα, μέχρι τα 89 της, που είχε πάντοτε θέματα υγείας, πονούσε από εδώ, πονούσε από εκεί, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, δεν ήταν καλά. Και η καημένη γυναίκα έκανε τη διατροφή της, δεν είναι πως δεν την έκανε, αλλά τα φάρμακα που είχαν τότε δεν τους βοηθούσαν με το διαβήτη. Όσοι από εμάς έχουμε ινσουλινοαντίσταση ή διαβήτη τύπου Β ή προδιαβήτη τύπου Β, όλα αυτά είναι περίπου το ίδιο, κάνουμε πάρα πολύ καλά να παίρνουμε τα φάρμακα μαζί, γιατί το πιο συνηθισμένο φάρμακο είναι η μετφορμίνη, το οποίο λέει έχει βρεθεί ότι η μόνη γνωστή παρενέργεια της μετφορμίνης, λέει, είναι ότι αυξάνει το προσδόκιμο ζωής κατά 5 χρόνια. Τέτοια παρενέργεια δεν μας χαλάει. Να παίρνουμε τη μετφορμίνη και να κάνουμε διατροφή ισορροπημένη, να μην τρώμε γλυκά, να μην τρώμε ξεχασμένες τροφές κλπ. Να μην σας τα πρίζω. Αλλά θέλω να πω το εξής και να το καταθέσω εδώ στο κανάλι, γιατί ξέρω ότι έχει και κόσμο που είναι κάτω από τα 30 και κόσμο που είναι πάνω από τα 30 και κόσμο που είναι κάτω από τα 50 και κόσμο που είναι πάνω από το 50 στο κανάλι, ότι δεν έχει σαν τη σωματική και ψυχική ευεξία. Και αν συγκρίνω το πώς νιώθω σήμερα που είμαι 46 χρόνια, θα γίνω 46 4 Μαΐου, σε σχέση με το πώς ένιωθα πριν 10 χρόνια που ήμουν 36, που είχα διαβήτη αδιάγνωστο και που είχα άλλα θέματα υγείας τα οποία δεν τα γνώριζα και δεν γνώριζα τι να κάνω για να προστατεύσω την υγεία μου, τώρα νιώθω πολύ νεότερη, πολύ πιο δυνατή, με πολύ περισσότερη ενεργητικότητα και πολύ, πολύ περισσότερη ζωντάνια. Και επίσης έφυγαν και τα περιττά κιλά, έτσι, χωρίς να το πάρουμε είδηση πως έφυγα. Και φυσικά όλα αυτά βοηθάνε όταν έχεις διαβήτη ή προδιαβήτη ή σουλιοναντίσταση, παχαίνεις. Και όσο πιο πολύ παχαίνεις, τόσο πιο πολύ αυξάνεται η σουλιοναντίσταση ή ο διαβήτης ή προδιαβήτης. Όλα αυτά πάνε μαζί. Άρα αυτό που έχω κάνει εγώ τώρα, και τυχαία το έχω κάνει, δεν έκανα επίτηδες. Απλώς επειδή νομίζω στο εξωτερικό είχα την ηρεμία που ήμουν μόνη μου και δεν με νευρίαζε κανείς και ήμουν πάρα πολύ χαλαρά. Και γι' αυτό νομίζω έφυγαν τα ξεφορτωθήκαμε τα κιλά. Τώρα που έφυγαν και τα κιλά, εντάξει, είμαι 82, ήμουν 98,7 τον Ιούλιο. Νομίζω γι' αυτό είναι και όλα τόσο χαμηλά. Δηλαδή, δεν έχω ούτε χοληστερίνη, χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, τίποτα. Είναι όλα παιδικά. Παιδικές αναλύσεις με το προσωπικό μου γιατρός που έπαιρνε τηλέφωνο. Είσαι παιδί μου, λέει, παιδικές αναλύσεις. Μας είπε και ο γιατρός την Παρασκευή, ο Δόκτωρ Σταύρος ο Χαραλαμπούς, ο ορολόγος, ότι έχω ωραία νεφρά και το σώμα μου μέσα είναι παιδικό, αλλά νιώθω κιόλας έτσι. Νιώθω κιόλας έτσι και σε αυτή την ευεξία παίζει πάρα πολύ ρόλο η υγιεινή διατροφή. Είπαμε με την Αναστασία τη Σταύρου που πήγαμε καφέ να κάνουμε κανένα βίντεο για υγιεινή διατροφή μαζί στο κανάλι, να το κάνουμε έτσι μέσω Skype. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η υγιεινή διατροφή και η ωφέλιμη διατροφή. Παίζει πάρα πολύ ρόλο η κίνηση, η άσκηση και επίσης παίζει πάρα πολύ ρόλο να είσαι διαγνωσμένος σωματικά, να ξέρεις ποιες είναι οι σωματικές σου ασθένειες και να ακολουθείς τις οδηγίες στο γιατρό σου ώστε να προστατεύσεις την ποιότητα της ζωής σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι φοβούνται να πάνε στο γιατρό, λέει δεν θέλω να ξέρω, δεν θέλω να ξέρω αν έχω διαβητή, δεν θέλω να ξέρω αν έχω προβλήματα την καρδιά, δεν θέλω να ξέρω αν έχω το ένα, δεν θέλω να ξέρω αν έχω το άλλο, και έτσι καταδικάζουν τον εαυτό τους να είναι αδιάγνωστοι από σωματικές ασθένειες, να χειροτερεύει η ποιότητα της ζωής τους, να επηρεάζεται και η ψυχική τους κατάσταση και μετά σε κάποια φάση μπορεί να βρεθούν μπροστά σε εκπλήξεις. Εκπλήξεις. Και να είναι μη ανατρέψιμες καταστάσεις υγείας.
στην υγεία τη σωματική παίζει πάρα πολύ ρόλο η πρόληψη. Α, έχω πάρει τηλέφωνο και τον οφθαλμίατρο μου, τον Αλέξανδρο, θα μεταφερθώ κάποια στιγμή, είτε στη Λεμεσού που κάνει ιατρείο, είτε στην Πάφο, για να μου κάνει και μια οφθαλμολογική εξέταση, γιατί οι διαβητικοί πρέπει να κάνουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο μια ιατρική οφθαλμολογική εξέταση, και μετά να πάω και στον οπτικό και στην οπτικό, να δούμε αν έχουν αλλάξει οι μετρήσεις στο γυαλιό μου, γιατί πέρσι είχαμε και την ωραιότατη την πρεσβειοποία, γιατί μεγαλώνουμε. Και έτσι για ένα γενικό check-up, όπως κάνουμε στο αυτοκίνητο μας σερβίς, έτσι κάνουμε και στο σώμα μας. Τώρα για το ψυχικό check-up, το ψυχολογικό check-up, νομίζω ότι όσοι είμαστε στο κανάλι, το κάνουμε τακτικότατα. Τακτικότατα το κάνουμε. Έτσι, πρόληψη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Και σας το λέω από προσωπική πείρα από την οικογένειά μου, ότι αν έχεις γονίδιο μακροβιότητας θα ζήσεις πολλά χρόνια. Αν όμως δεν προσέχεις την υγεία σου, δεν θα έχεις καλή ποιότητα ζωής. Άρα προστατεύουμε την υγεία μας, παραδεχόμαστε ότι έχουμε θέματα υγείας, ζητάμε διάγνωση, κάνουμε τη θεραπεία μας, πάμε για τις επαναληπτικές εξετάσεις μας, ούτως ώστε να έχουμε καλή ποιότητα ζωής. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους με μακροχρόνιες ασθένειες που ζουν καλή ποιότητα ζωής και ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι έχουν κάποιες ασθένειες, είναι αδιάγνωστοι από σωματικές ασθένειες και δεν έχουν καθόλου καλή ποιότητα ζωής και δεν κάνουν και κάτι για να το ψάξουν. Επίσης αυτές τις μέρες τρεις γνωστοί μου άνθρωποι, νέοι σε ηλικία, παρουσίασαν υπέρταση. Υπέρταση, ψηλή καρδιαγγειακή πίεση. Και κάνουν εξετάσεις. Και τους είπαν οι γιατροί ότι είναι πολύ πιθανό η υπέρταση που έχουν αναπτύξει να μην είναι απαραίτητα από οργανική πάθηση, αλλά να έχει να κάνει και με τη ψυχολογική κατάσταση. Είπαμε, όλα αυτά συνδέονται. Και όσοι παρακολουθήσατε το σεμινάριο για το θυμό, έχουμε μιλήσει για τα σωματοποιημένα συμπτώματα του αποθυμένου θυμού. Νομίζω ένας λόγος που εγώ δεν έχω ψηλή πίεση είναι ότι όταν θυμώσω το εκφράζω, εκφράζω το θυμό μου και αποτοξινώνομαι ή αποσυμφορούμαι. Αυτή ήταν η σημερινή μέρα. Τώρα έκανα το βίντεο με τα νέα ακουστικά. Ελπίζω να είναι καλός ο ήχος. Το έκανα και για δοκιμαστικό, αλλά και το έκανα, ρε παιδιά, για να σας πω. Μην φοβάστε, πηγαίνετε στο γιατρό, κάντε τις εξετάσεις σας, κάντε τα check-up σας. Καλό θα σας κάνετε, μόνο τίποτα. Σας αγαπητοί μου.